Ξεκινάμε, κυρία Μελώτη, ξεκινάμε, δεν μιλάει κανείς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και πάλι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στη μάνα. Ποια μάνα? Εκείνη που γεννάει ένα παιδί, εκείνη που μεγαλώνει ένα παιδί χωρίς ενδεχομένως να το έχει γεννήσει, εκείνη η οποία σε οποιοδήποτε οργανισμό απασχολούμενη συμπεριφέρεται ως μάνα. Τη γυναίκα που αγκαλιάζει το παιδί σαν μάνα, ένα παιδί που το έχει ανάγκη. Ο Πάολο Κοέλιο, για να προσδιορίσει το πόσο σημαντικό είναι το έργο μιας μάνας, έγραψε ένα σύντομο ποίημα. Από εδώ και πέρα, για το κείμενο αυτό και ό,τι άλλο περιλάβει η εκδήλωσή μας, την τιμή που θα αποδώσουμε στις νέες μητέρες, τις φοιτήτριες και τις γυναίκες που έκαναν μία πράξη αυτοδυσίας. Παρακαλώ τα παιδιά και μία πράξη αυτοδυσίας, το έργο θα το... με συγχωρείτε, όταν έχει το έργο λιγάκι αποδιοργανώνουμε, μου έχει μείνει από όταν ήμουν δασκάλα. Για το πρόγραμμά μας, από εδώ και πέρα, θα μιλήσουν δύο εκτεταμένοι του Λυκείου, η κυρία Καλογυρά, Μαρία, και η κυρία Ελένη Κουνάδη. Εγώ τις ευχαριστώ όλες και ευχαριστώ και εσάς για την προσοχή από εδώ και πέρα. Authors about mother. Today this event is dedicated to mother and to the try they make to raise the children, even though they have many difficulties nowadays and the situations are quite difficult. So you will continue with our program. Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα. Ο Θεός κάλεσε τον πιο αγαπημένο του άγγελο και του παρουσίασε ένα πρότυπο μητέρας. Στον άγγελο δεν άρεσε αυτό που είδε. «Εργαστήκατε πολύ, κύριε, δεν ξέρετε πλέον τι κάνετε», είπε ο άγγελος. «Κοιτάξτε, φιλί ειδικό που θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. 6 ζευγάρια χέρια για να μαγειρεύει, να πλένει, να σιδερώνει, να φροντίζει, να ελέγχει, να καθαρίζει. Δεν θα δουλέψει». «Το πρόβλημα δεν είναι τα χέρια», αντέδινε ο Θεός. «Είναι τα 3 ζευγάρια μάτια που χρειάστηκε να βάλω. Ένα για να βλέπει το παιδί της πίσω από κλειστές πόρτες και να το προστατεύει από ανοιχτά παράθυρα. Ένα άλλο για να το κοιτάζει με αυστηρότητα όταν πρέπει να του μάθει κάτι ουσιώδες. Και το τρίτο, για να του δείχνει διαρκώς τρυφερότητα και αγάπη, όση δουλειά και αν έχει εκείνη». Ο άγγελος εξέτασε το πρότυπο της μητέρας πιο προσεκτικά. «Και αυτό τι είναι?» «Ένας μηχανισμός αυτοθεραπείας. Δεν θα έχει χρόνο να αρρωσταίνει, θα πρέπει να ασχολείται με το σύζυγό της, με τα παιδιά, με το σπίτι». «Νομίζω ότι πρέπει να ξεκουραστείτε λίγο, κύριε», είπε ο άγγελος, «και να επιστρέψετε στο κλασικό πρότυπο με τα 2 χέρια, τα 2 μάτια κλπ». Ο Θεός συμφώνησε με τον άγγελο. Αφού ξεκουράστηκε, μεταμόρφωσε τη μητέρα σε κανονική γυναίκα. Εξομολογήθηκε όμως τον άγγελο. «Χρειάστηκε να της δώσω μια τόσο δυνατή θέληση, ώστε να νομίζει ότι θα έχει 6 χέρια, 3 ζευγάρια μάτια και ικανότητα αυτοθεραπείας. Αλλιώς δεν θα καταφέρει να εκπληρώσει το καθήκον της».
Ο Άγγελος την εξέτασε από κοντά. Κατά τη γνώμη του, αυτή τη φορά ο Θεός είχε επιτύχει. Ξαφνικά όμως πρόσεξε ένα λάθος. Αδειάζει. Αναρωτιέμαι, κύριε, μήπως βάλατε ξανά υπερβολικά πολλά πράγματα σε αυτό το πρότυπο μητέρας. Δεν αδειάζει. Αυτό ονομάζεται δάκρυ. Και σε τι χρησιμεύει? Για να δείχνει χαρά, λύπη, απογοήτευση, πόνο, θυμό, ενθουσιασμό. «Κύριε, είστε μεγαλοφυΐα», αναφώνησε ο άγγελος. «Ακριβώς αυτό ήταν που έλειπε για να συμπληρωθεί το πρότυπο». Ο Θεός πρόσθεσε με ύφος μελαγχολικό. «Δεν το έβαλα εγώ. Όταν συναρμολόγησα όλα τα μέρη, το δάκρυ εμφανίστηκε από μόνο του». Ο άγγελος συγχάρηκε πάλι τον παντοδύναμο και έτσι δημιουργήθηκαν οι μητέρες. Και την κοινωνική της αποστολή θα μας μιλήσει η κυρία Ελισάβετ Καμινάρη, φιλόλογος του πρώτου γυμνασίου Αποστολίου. Η μητέρα είναι το πρώτο πρόσωπο
και το ίδιο αυτό πρόσωπο θα καταβάλει τα μέγιστα στην αγωγή και κοινωνικοποίησή του, καθώς βρίσκεται περισσότερο χρόνο μαζί. Γίνεται πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση για το παιδί της, γι' αυτό οφείλει να είναι προσεκτική τόσο στην προσωπική όσο και στην οικογενειακή της ζωή. Όλοι βέβαια αναγνωρίζουμε ότι η γυναίκα σήμερα καλείται να διαδραματίσει πολλούς και συχνά αλληλοσυγκρουόμενους ρόλους της συζύγου, της μητέρας και της εργαζόμενης. Και γι' αυτό έχει εμποδιστεί ευθύνες που πολλές φορές την ξεπερνούν. Παρ' όλα αυτά, ανταποκρίνεται στους ρόλους αυτούς και διεκπεραιώνει με επιτυχία την κοινωνική της αποστολή. Επιπλέον, σήμερα η μητέρα αντιμετωπίζει πρόσθετες δυσκολίες στην αγωγή του παιδιού της εξαιτίας των σύγχρονων μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας όπως το διαδίκτυο και η κινητή τηλεφωνία. Αυτά τα μέσα επηρεάζουν το παιδί, διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές που αντιπολιτεύονται εκείνες του γονιού. Και η μητέρα δεν έχει πάντα τις γνώσεις ούτε τις δυνατότητες για να ελέγξει τα μέσα αυτά. Αγωνίζεται με κάθε τρόπο να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιρροές των μέσων αυτών και να καθοδηγήσει σωστά το παιδί προκειμένου να επιδιώκει την βελτίωση της ζωής του, την πνευματική και ηθική τελείωσή του, αλλά και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία. Δεν νομίζω να υπάρχει πιο όμορφη, πιο γλυκιά, πιο τρυφερή λέξη από τη λέξη μητέρα. Είναι η αστήρευτη πηγή αγάπης, η ελπίδα, η παρηγοριά, η καταφυγή και το απάνεμο λιμάνι στις δυσκολίες της ζωής. Προσφέρει την ανιδιοτελή αγάπη της, θυσιάζει τη δική της ζωή για τη ζωή και την ευημερία του παιδιού της. Είναι εκείνη που εμπνέει και διδάσκει ιδανικά. Είναι το πανανθρώπινο σύμβολο αλτρουισμού, αυτοθυσίας και ανιδιοτέλειας. Είναι η λέξη που φωνάζει ο ταλαιπωρημένος, ο άρρωστος, ο δυστυχισμένος, ο αποτυχημένος, ο καθένας από εμάς σε κάθε δύσκολη στιγμή. Η μαγική λέξη που οπλίζει με θάρρος, δύναμη, κουράγιο. Είναι ο στυλοπάτης της οικογένειας και της κοινωνίας. Αυτή μας δίνει τα φτερά για να πετάξουμε μακριά της, να συνεχίσουμε τον δρόμο μας, να ολοκληρώσουμε το δικό μας κύκλο της ζωής. Ό,τι είμαστε και ό,τι πρόκειται να γίνουμε, το χρωστάμε σε αυτήν. Η μέρα αυτή είναι εξίσου αφιερωμένη και στις γυναίκες εκείνες που αν και δεν μπορούν να νιώσουν τη χαρά της μητρότητας, παίρνουν τη θαυμαστή απόφαση να υιοθετήσουν ένα παιδί. Και αυτές είναι μάνες, γιατί επομίζονται τις ίδιες ευθύνες και καλούνται να επιτελέσουν το ίδιο καθήκον με τις γυναίκες που γέννησαν ένα παιδί. Μάλιστα, η προσφορά αυτής της μάνας είναι μεγαλύτερη, γιατί η υιοθεσία είναι επιλογή της. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω και τις γυναίκες εκείνες που μόνες τους μεγαλώνουν το παιδί τους χωρίς την παρουσία του συζύγου. Και αυτές είναι αξιέπαινες, καθώς έχουν τις ίδιες αγωνίες και επομίζονται τις ίδιες και πιθανόν περισσότερες ευθύνες για την ανατροπή και διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που επικρατεί ο καταναλωτισμός και το ηλιστικό πνεύμα και οι αξίες έχουν αλλοιωθεί και διαστρεβλωθεί, ο ρόλος και η ευθύνη της μητέρας στη διαμόρφωση του ήθους των νέων είναι καθοριστικός. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η μητέρα οφείλει να αναθρέψει το παιδί μεταδίδοντάς του αξίες όπως η αγάπη, η ανθρωπιά, η αλληλεγγύη, ο αλτρουισμός, η ειλικρίνεια, η υπευθυνότητα, η συνέπεια. Ακόμα οφείλει να διαπαιδαγωγήσει τον νέο άνθρωπο με δημοκρατικό ήθος και αίσθημα δικαιοσύνης, μαθαίνοντάς του τα δικαιώματά του, αλλά και τις υποχρεώσεις του απέναντι στον εαυτό του, την οικογένεια, τον συνάνθρωπο, την κοινωνία, την πολιτεία. Τέλος, οφείλει να οπλίσει τον νέο με ευγένεια, υπομονή, επιμονή και αποφασιστικότητα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και στα αδιέξοδα της εποχής μας. Τιμώντας τη μητέρα σήμερα, όπως και κάθε χρόνο, τιμάμε το ανθρώπινο γένος. Εκφράζουμε με τον καλύτερο τρόπο την ευγνωμοσύνη μας
για τις θυσίες που κάνει για όλα αυτά που συμβολίζει. Η μητέρα είναι η αρχή της ζωής και η ίδια η ζωή. Στη μητέρα χρωστάμε τα πάντα. Στη σημερινή γιορτή της μητέρας, ας τις επιτούμε μέσα από την καρδιά μας. Χρόνια πολλά, γεμάτα υγεία, χαρά και αγάπη. Και ας τις αφιερώσουμε ως ελάχιστο πόρο τιμής το ποίημα του κεφυραίου ποιητή Γεράσιμου Μαρχωρά με τον ομώνυμο τίτλο. Μάνα, δεν βρίσκεται λέξη καμία να έχει στον ήχο της τόση αρμονία. Σαν ποιος να σ' άκουσε με στήθος κρύο όνομα θείο. Παιδί από το σπάργανα ζωσμένο ακόμα, με χάρη ανοίγοντας γλυκά το στόμα, γυρνάει στον άγγελο που τα αγκαλιάζει και μάνα κράζει. Στον κόσμο τρέχοντας ο νέος διαβάτης πέφτει στα γνώριστα βρόχια καπάτης και αναστενάζοντας, μάνα μου, λέει, μάνα και κλαίει. Τις νιώτης φεύγουνε τάμπια και χάρη, τριγύρω σέρνεται μαγκό ποδάρι, ώσπου στην κλίνη που σαν παρεμένος πέφτει ο καημένος. Και πριν την ύστερη πνοή του στήλη, αργά ταράζονται τα κρύα του χείλη. Και με το μάνα μου, πρώτη φωνή του, πετάει η ψυχή του.